Λευκό σκηνικό στην παραλία Καλαμοκανιά, στα δυτικά του Μακρυγιαλού, με την έντονη χαλαζόπτωση να ξεκινά. Το φαινόμενο που σπάνια βιώνει ο παραθαλάσσιος οικισμός του Λασιθίου εκδηλώθηκε με το καλημέρα γύρω στις 7.30 το πρωί, αποζημιώνοντας όσους από τους κατοίκους ξύπνησαν νωρίς βλέποντας τον τόπο τους να ασπρίζει. Λίγο χαλάζει σήμερα το πρωί, έπεσε ακόμα και στην παραλία του Μακρυγιαλού. Το λευκό φόντο εκτείνεται έστω και για λίγο μέχρι εκεί που σκάει το κύμα και οι εικόνες από την παραλία που άσπρισε από το χαλάζι εντυπωσιάζουν κυρίως μέσα από τα social των κατοίκων και τις φωτογραφίες τους που απεικονίζουν ένα φαινόμενο που ο Μακρυγιαλός είχε να βιώσει εδώ και χρόνια. Πολύ όμορφη εικόνα που έχουμε να τη δούμε βέβαια χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, από το 2004. Τα τελευταία 24 ώρα και στα ορεινά του Δήμου Ιεράπετρας οι χιονοπτώσεις ήταν συνεχείς και από τις πλέον έντονες των τελευταίων ετών, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Με δυσκολία και σήμερα οι μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο προς Ανατολή, Μάλες, Χριστό και Καλαμάφκα, ενώ κλειστοί παρέμειναν οι δρόμοι για τη Θρυπτίκη το Σελάκανο. Ακόμη και σε χωριά του Λασιθίου, ωστόσο, σε χαμηλότερο σχετικά υψόμετρο, όπως ο Άγιος Στέφανος και η Πεύκη, το λευκό τοπίο κυριάρχησε. Όσο η κατάσταση φαίνεται να εξομαλύνεται, τόσο εντείνεται η αγωνία για τους παράτολμους επισκέπτες που δεν αποκλείεται να επιχειρήσουν άμεσα να επισκεφτούν τις χιονισμένες περιοχές. Απλώς να πούμε στους δημότες, στους επισκέπτες, επειδή πολλοί θέλουν να παίξουν λίγο με το χιόνι όπως λέμε, να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις. Με τη μάχη να δίνεται αδιάκοπα στα ορεινά και τη Σιτίας, νύχτα και μέρα σήμερα το πρωί οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατάπτωση δέντρου και βράχων με αποτέλεσμα να κλείσει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στο βόρειο οδικό δίκτυο μετά το χωριό Σφάκα. Στη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων, αρκετές φορές το χιόνι προκάλεσε προβλήματα στο βόρειο οδικό άξονα από Σιτία προς Χαμέζη. Εκεί που είχαμε προβλήματα ήταν στο βόρειο οδικό άξονα από τη Σιτία Χαμέζη, όλα τα βόρεια χωριά μέχρι και τη Λάστρο. Και σήμερα τα μηχανήματα παραμένουν επιποδός, καθώς το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Σιτίας από Λιθίνες προς Παπαγιανάδες, προς Ζήρο, Χανδρά, Παρασπόρη και Χρυσοπηγή, οι μετακινήσεις λόγω των χιονοπτώσεων και του παγετού είναι εξαιρετικά επισφαλείς.